Κύριε Νουλέζα, ζητήσατε προθεσμία για να απολογηθεί η εντολέα σας και ζητήσατε και ψυχική πραγματογνωμοσύνη, το λέω σωστά? Σήμερα προσελθόντες στην πρώτη τακτική ανακρίτρια πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητήσαμε καταρχήν προθεσμία 24 ώρων προκειμένου να αποκατασταθεί η κλονισμένη υγεία της εντολέας μου, η οποία ψυχικά και σωματικά είναι καταρακωμένη, με αποτέλεσμα εχθές, ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα, να μου ζητήσει να διακομιστεί σε νοσοκομείο, ώστε να εξεταστεί και να της παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Και πιο συγκεκριμένα, μου είπε ότι αντιμετωπίζει στερητικά σύνδρομα που έχουν σχέση με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, δηλαδή ναρκωτικών, διότι όπως είναι γνωστό και έχει κατατεθεί από την πρώτη στιγμή στους άνδρες της υποδιέθεσης ασφαλείας, με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκης, η κατηγορουμένη εντολέας μου έκανε χρήση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών. Έκανε χρήση, κύριε Νουλέζα, ή είναι εξαρτημένο άτομο? Είναι δύο διαφορετικά έκανε πράγματα. Έκανε χρήση, και ξέρετε κάτι, η τακτική χρήση δημιουργεί εξάρτηση. Ναι, επειδή γνωρίζουμε γι' αυτό. Εξαρτησιογόνες, ψυχότροπες. Άρα ουσίες. Μιλάτε για εξαρτημένο άτομο, όχι για ένα χρήστη απλά. Ακριβώς. Γι' αυτό έχει σημασία, που ρώτησε ο κύριος Καραμέρος και απαντώ λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες, ότι ζητήσαμε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ούτως ώστε να αποδειχθεί και να έχει μία εικόνα και η κυρία ανακρίτρια, που έχει διεκπαιρεωτικό ρόλο, γιατί κρίνει με βάση αποχρώσεις ενδέξεις και δεν μπορούν να αποδειχθούν τα δικήματα στην παρούσα φάση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι και περιορισμένες οι αναφορές μου στην ουσία της υπόθεσης, διότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός τόσο από τον κώδικα περί δικηγόρων όσο και από τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Απλά θέλω να σας πω, είναι σημαντικό, πείτε αν μας, αφήσετε. Είμαι τόσο κουρασμένος που εχθές αναγκάστηκε να πάει και να την εξετάσει, λοιπόν, διακομιστεί σε νοσοκομείο εφημερεύω, να την εξετάσει, ακριβής πληροφόρηση, έτσι, ψυχίατρος, ο οποίος της χορήγησε ηρεμιστικά αντικαταθλιπτικά, διότι ήταν σε τραγική ικτρή κατάσταση ψυχολογικά. Καταράβηση, αρνείται να φάει για φαγητό και όλα αυτά γιατί, κοιτάξτε, από τη μία αντιλαμβάνεται το βάρος, τη βαρύτητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, είναι η αρπαγή ανηλίκου, είναι η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, είναι η προμήθεια ναρκωτικών, είναι ο βιασμός, είναι πολύ περισσότερο ακόμη και εκτός από την αρπαγή, είναι και το ότι, ας πούμε, κατηγορείται για διαφήσεις πράξεις. Επιτρέψτε μας, επειδή είναι εμφανής η κόπωσή σας, θα σας πούμε κάτι πολύ, το λέμε ειλικρινά. Θέλετε, επειδή αύριο απολογείται η εντολέα σας, να τα πούμε αύριο, με ψυχραιμία? Ακούστε, όχι. Γιατί νομίζω ότι εκτιμάμε ότι δεν μπορούμε να σας κάνουμε τα ερωτήματα που θα θέλαμε. Όχι, μπορείτε να μου κάνετε τα ερωτήματα που θέλετε, πλην όμως σας είπα ότι έχω υποχρέωση ως δικηγόρος. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να διαχειριζόμαστε τη δημόσια αναφορά με ευθύνη. Την μυστικότητα της προανάκρισης και από την άλλη τις υποχρέωσεις που απορρέουν από τον κώδικα περί δικηγόρων. Όμως μπορώ να σας δώσω μια σημαντική πληροφόρηση, αν με ακούτε. Είναι η εξής. Οι κατηγορούμενοι, επειδή γράφεται ευρύτερα στα sites, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, ότι έχει μια μεταστροφή αναδίπλωση στην Δεν γράφεται αυτό. Γράφεται ότι είναι μέλος κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας, κύριε Νουλέζα. Αυτό θα πηγαίνα και καλύτερα σε αυτό. Καλύτερα να μας πείτε γι' αυτό. Τώρα, αν άλλαξε για στάση, την αναδίπλωση όχι που λέτε, απλά είχε συλληφθεί ακόμη την επίρρεια ναρκωτικών, ένταση, ψυχολογική πίεση. Πείτε μας για το άλλο, αν θέλετε. Το αναδιατυπώνει. Εκτός και αν ο δικαστής θεωρήσει αυθόρμητη την πρώτη Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ίσως αύριο να έχουμε. Μάλιστα. Απαντώ λοιπόν στον κύριο Καραμέρο. Όχι σε μένα, επειδή είπατε τι κυκλοφορεί Εβραίος, σας λέω. Δεν το λέω αυτό. Και αυτό, εντάξει, είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιοδήποτε ερώτημα. Λοιπόν, θεωρώ πάρα πολύ εσφαλμένο, γιατί απευθύνθηκα στην κυρία ανακρίτρια και της είπα ότι η πολιτική αγωγή ανακοινώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υποβάλλεται, θα υποβληθεί, δεν ξέρω, είναι στότας χρόνος, δεν ξέρω
δεν μπορώ να προκλουθήσω όλες τις δηλώσεις της πολιτικής αγωγής και είχαν προηγηθεί πολλές πριν οριστώ ακόμη δικηγόρος, ναι, ότι υποβάλλεται μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κατά την άποψή μου δεν στοιχειοθετείται τέτοιο αδίκημα. Και επίσης δηλώνει ακόμη ότι με μια βεβαιότητα, ενώ κατά την άποψή μου είναι μια πολύ αυθαίρετη κρίση, ερευνάται μεν από την αστυνομία την υποδιέθεση ασφάλειας, γιατί υπάρχουν 2-3 μηνύματα τα οποία εστάλησα με μια διαδικτυακή με μορφή. Πάντως, ξέρετε, μπορεί, κύριε Νουλέζα, το να λέτε ότι οι αστυνομικοί κατά την στην προδικασία ανέκριναν την κατηγορουμένη και η κατηγορουμένη σας ήταν υπό την επίρρρεια ναρκωτικών ουσιών, είναι μια βαρύτατη καταγγελία για την ανακριτική διαδικασία. Αυτό. Όχι. Το ερμηνεύετε λάθος. Είναι βαρύτατο λάθος. Αυτό που λέτε. Σας το καταλαβαίνετε είπα. Αυτό. Κύριε Χαρικά, το ακούστε. Από δική της χρήση. Γιατί αν εκτός και αν δεν έχουμε δει όλοι εξαρτημένο άτομο σε φάση... Μου επιτρέπετε να διευκρινίσω. Απλά... μια-δυο μέρες πριν τη σύλληψή της είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, δηλαδή ηρωίνης. Και ήταν οι μέρες που έκανε βόλτες στην Πιερία, στις παραλίες και μοίρασε 50 ευρώ, λέτε. Η επίρρεια ναρκωτικών, τότε, λέτε. Ακούστε, ναι. Μην το ευτελίζετε έτσι τώρα. Καθόλου. Η επίρρεια ναρκωτικών δεν φεύγει γρήγορα. Δεν φεύγει γρήγορα. Αυτό όμως που θέλω να απαντήσω καταλυτικά είναι το εξής. Ναι. Δεν μπορεί να λες για κύκλωμα πορνογραφίας, να κάνεις εκτιμήσεις και υποκειμενικές αυθαίρετες αστήρικτες χωρίς στοιχεία, να επηρεάζει την κοινή γνώμη και ενδεχομένως και την δικαιοσύνη, γιατί και οι δικαστές είναι άνθρωποι και ακούνε. Ήξερε, ας πούμε, η κυρία Πρωτοδίκης, η κυρία ανακρίτρια, ότι η εντολές μου την Κυριακή μίλησε τηλεφωνικά σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Κοιτάξτε όμως, θεωρώ, ανεξάρτητα από την προσπάθεια της πολιτικής αγωγής να φορτώσει το κατηγορητήριο, να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση της κατηγορούμενης και να διαστρεβλώσει ακόμη και μια αυθόρμητη μετάνοια. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι, γιατί ναι. Το κάνετε μετάνοια, γιατί τα εξαρτημένα άτομα είναι ιερά πρόσωπα. Εντάξει, και όταν απευθυνόμαστε εξαρτημένα άτομα πρέπει να προσέχουμε και τη λέμε όλοι μας. Εντάξει, τώρα είμαι 25 άμα χρόνια δικηγόρος. Έχω συναντήσει πιο πολλούς εξαρτημένους από εσάς. Αυτό δεν το ξέρετε, κύριε Νουλέζα. Και μπορεί να έχετε ζητήσει και άλλο είδους εξαρτήσεις εσείς στους εντολείς σας. Κύριε Χαριτάτο, μία λέξη. Πείτε μου, κύριε Νουλέζα, τι θέλετε. Μία λέξη. Μία λέξη. Τι θέλετε να μου πείτε, για πείτε μου. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι ατυχής η προσπάθεια της πολιτικής αγωγής και αυτό της έκανε και ψυχολογικά πάρα πολύ μεγάλο κακό, γιατί θεωρεί ότι θα κατηγορηθεί και για αδικήματα που δεν έκανε. Εγώ ένα έχω να σας πω. Όταν τη χάιδευε που λέτε και τσέφηκαν τα μαλλιά, ήταν υπό την επίρρρεια ναρκωτικών ή όχι. Πείτε μας και αυτό. Σας είπα, αν και δεν είμαι ιατροδικαστής, η όχι, αλλά αφαιρθήκατε σε ουδέτερο χρόνο ψυχική, και μιλήσατε για επίρρεια ναρκωτικών χωρίς να γνωρίζετε Χαριτάτε, και χωρίς να υπάρχει γνωμάτευση του γιατρού ακούστε, που να λέει ότι τότε υπήρχε επίρρεια ναρκωτικών. Το λέτε αυθαίρετα αυτό, κύριε Νουλέτσα, δημόσια. Προσβάλλετε τα εξαρτημένα απαντήσω, άτομα που έχουν το δικό του κογκορφά, τη δική του κόλαση. Γιατί το κάνετε. Τα κάνετε όλα ένα. Η τοξικοεξάρτηση είναι και ψυχική και σωματική. Εσείς σε ποιο στάδιο συμπεριφοράς όμως. Εντάξει, πάντως δεν είχε καθαρό μυαλό. Μην τα ρίχνουμε έτσι, δεν μπορούμε στη δημόσια να κάνουμε, αναφορά όλα έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εγώ τους έτσι κύριο Λέζα. Αντιμετωπίζετε πάντως με μια καχυποψία βλέπω. Όχι, δεν ξέρω όχι, όχι, με ένα σεβασμό στα εξαρτήμενα άτομα σας αντιμετωπίζω. Εμείς παίρνουμε στα ανήλικα άτομα που πέφτουν θύμα κακοποίηση. Εγώ υπερασπίζομαι εξαρτημένους. Εμπόρους ναρκωτικών δεν υπερασπίζομαι, κύριε Χαριτάτε, και μετά να βγαίνω και να κάνω μαθήματα ηθικής σε άλλους δικηγόρους. Αυτό είναι μορφή για τον κύριο Κουγιαλέτε. Να τα ακούσει, να σας απαντήσει άμα είναι. Είναι κοιτάξτε, είναι μορφή για τον κύριο Κούγια. Κοιτάξτε, ακούστε, εσείς δεν είστε εκπρόσωπος τύπου του κύριου Κούγια. Ούτε σε καλή περίπτωση, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Ακούστε. Άλλοτε και δικό σας δεν θα γίνω. Δεν θα γίνω δικό σας τηλέφωνο. Να λέτε ότι θέλετε δημόσια και να λέμε άνθρωπο δικηγόρος έτσι είναι. Κύριε Χαριτάτε, ακούστε κάτι σημαντικό. Η πελάτησά μου που δεν ανήκει σε κύκλωμα ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη, μεταμελήθηκε και είπε ότι θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να επανορθώσει. Τι εισοδήματα έχει, αφού προκύπτει τα 7.000 πώς βρέθηκαν στην πελάτησά σας, στην εντολέα σας, κύριε Νουλέζα. Λοιπόν, και βγήκε ο κύριος Κούγιας. Ποιος κυκλοφόρησε σήμερα με 7.000 στην τσέπη, πείτε μας. Με προκαλεί θυμία. Ποιος κυκλοφόρησε σήμερα με 7.000 στην τσέπη του, κύριε Νουλέζα. Να απαντήσω. Ποιος κυκλοφορεί με 7.000 στην τσέπη του. Ερώτημα. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσει και να κάνετε, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ωραία, λοιπόν, ποιος κυκλοφορεί σήμερα με 7.000 στην τσέπη του. Ακούστε, κύριε Χαριτάτο. 5.000 υπήρχαν στο σπίτι της. 3.800. Από πού προέκυψαν τα... Ωραία, τι δραστηριότητα έχει η εντολή σας για να μπορεί... Γιατί δεν αφήνετε να μιλήσω, δικτακτορία. Ναι, πείτε μας τη δραστηριότητα. Τι δουλειά κάνει η εντολή σας.
Θα σας απαντήσω. Τι δουλειά κάνει. Ναι. Εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και εξεδίδετο. Α, και λέτε ότι είχε μαζέψει χρήματα. Ναι, το τρίμηνο του κοροναϊού φαίνεται είχαν αυξηθεί τα κέρδη της. Τι να σας πω άλλο. Ω, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε και να μας τα λέτε κάτι τέτοιο. Τα χρήματα να μείνουμε σε αυτά, τα γιατί είχε πάμε σε 3.800 για να γραφτεί σε σχολή μαγειρικής διετούς φοιτησης η ΕΚ ΔΕΛΤΑ και τα υπόλοιπα χρήματα ήταν οικονομίες του τελευταίου εξαμήνου. Δεν είναι άτομο που ξοδεύει ή ντύνεται ακριβά. Κύριε Λέζα, να τα πούμε αύριο, σας παρακαλώ πολύ, που θα έχετε και λίγο στα χέρια σας. Όπως λοιπόν. Η που φταίει και είναι γενικά ότι δεν είναι μάλλον η καταλληλότερη στιγμή. Πάντως σας βλέπω από το ύφος ότι με αντιμετωπίζετε επιθετικά. Όχι, έχω παράπονο σοβαρά. Απλά ξέρετε κάτι, για μένα παραβιάζεται κάποιες στήρες. Σε σχέση με την πολιτική αγωγή. Ως λειτουργός της δικαιοσύνης, παραβιάζεται τις τελευταίες μέρες κάποιες στήρες που πρέπει να παραμένουν παραβίαστες. Όπως και τις δικές μας στήρες πρέπει να είναι. Καταλάβατε. Τι λέτε. Αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή, κάνετε εύκολη χρήση τη συμπεριφορά ενός εξαρτημένου ατόμου για να συνδέσετε την παραβατική συμπεριφορά της εντολέως σας. Χωρίς να έχετε κανένα πιστικό στοιχείο, κανένα τεκμήριο μέχρι στιγμής από ιατρό που να είναι αρμόδιο να τεκμηριώσει τη δική σας θέση. Ποιο? Την εξάρτηση. Και την εξάρτηση και την επίρρεια κατά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που καταγγέλλεται στην δικογραφία και στο κατηγορητήριο. Αυτό. Κύριε Χαριτάτε, υπάρχει γνωμάτευση ιατροδικαστή από χθες ότι η εντολίας μου έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Εντάξει, και κύριε Νουέζα, πολύ. Συνταγή των νόμων περί ναρκωτικών. Ακούστε λιγάκι. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να λέτε, όσο και να προσπαθούν μερικοί να κάνουν ζήτη... Τώρα μην κάνετε και αυτοθυματοποίηση, κύριε Λέζα, δεν σας θυμά αυτό για εσάς, δεν έχετε καριέρα μπροστά σας. Μην αυτοθυματοποιήσετε στον αέρα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Μα κάνετε και το θύμα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε. Να βάλει μια τελεία όμως, κύριε Χαριτάτε, να πω μια τελευταία προσθήκη. Είπε η κυρία πρόεδρος, η ανακρίτρια, διαβεβαίωσε στην πελάτησά μου που την είδε απελπισμένη και απογοητευμένη με όλη αυτή την επίθεση που δέχεται, ότι θα κριθεί αντικειμενικά ανεπηρέαστα και ότι η κυρία πρόεδρος δεν ακούει ούτε σιρήνες, ούτε τα social media που γράφουν στο αυτό Facebook διάφοροι οι δήμονες του καναπέ, ούτε αυτά έχετε που λέει δίκιο. Η πολιτική αγωγή μακάρι, και δεν υπάρχουν στη δικογραφία.